Ευχαριστούμε για την απάντηση. Ο κύριος Μουρμούρης είναι. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον ομιλητή με την πολύ παραστατική παρουσίασή του, της απόψης του οποίου άλλωστε συμμερίζομαι. Και θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τον εκτείνο και εγώ από εδώ και πέρα στα επιχειρήματά μου, γιατί μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Και είναι πολύ ενδιαφέρον με την έννοια ότι ούτε ο ΓΟΚ μας πείθει, ούτε η μελέτη του πολιτικού μηχανικού των μηχανικών. Δηλαδή η επιστήμη αυτή καθ' αυτή δεν μας πείθει. Ένα εφιολόγημα με τον Ικτίνο, γιατί ας πούμε η Ακρόπολης ακόμη υπάρχει, μπορεί και να μας πείσει. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί πιστεύω εν τέλει στην Ελλάδα ο διάλογος είναι εξαιρετικά δύσκολος. Το είπαν τουλάχιστον δύο ομιλητές προηγουμένως, ο κύριος Οικονόμου και ο κύριος Μανιωτόπουλος. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε ποτέ επί της ουσίας. Αμέσως αρχίζει μια. Φτιάχνονται στρατόπεδα και αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, η εμπειρία των σκουπιδιών, άλλωστε, το να κάνουμε δηλαδή να χωροθετήσουμε στην Ελλάδα μονάδες επεξεργασίας σκουπιδιών, που είναι κατά τεκμήριο λιγότερο επικίνδυνο, ας πούμε, δείχνει την εμπειρία σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορούμε ούτε αυτό να κάνουμε. Όποιος έχει επίσης δοκιμάσει να χωροθετήσει βιομηχανία στην Ελλάδα, είναι πολύ πιθανόν όταν θα πάρει την άδεια η τεχνολογία με την οποία έχει ξεκινήσει να μην είναι πια χρήσιμη για το εργοστάσιο που έχει να κάνει. Πολύ γρήγορα θέλω να πω το εξής. Αυτό που εμφανίζεται στο ΤΕΕ ως μελέτη επί Κουλουμπί είναι ένα σχετικά μικρό πόνημα που είναι περισσότερο μια τοποθέτηση χωρίς να μπορεί να πει κανένας ότι υπάρχουν επιχειρήματα που να τεκμηριώνουν αυτή τη θέση. Από εμπειρία θέλω να πω το εξής. Εγώ περάσα μια περίοδο στη Δανία, στο Roskilde, που είναι η παλιά πρωτεύουσα. Εκεί κάποια στιγμή παρατήρησα στο γραφείο που μου είχαν δώσει, που είχε μια πολύ μεγάλη τζαμαρία, ότι απέναντί μου είχε ένα κόδωνα δίπλα στο πανεπιστήμιο, όταν λέω δίπλα κολλητά. Και προφανώς ρώτησα τι είναι αυτό και μου είπαν είναι ο αντιδραστήρας, ο οποίος λειτουργεί. Παρότι η Δανία έχει σταματήσει να παράγει ενέργεια από πυρηνικές μονάδες, οι αρκετοί αντιδραστήρες λειτουργούν ώστε να μην μείνει πίσω στην τεχνολογία. Και αυτό μας φέρνει σε ένα άλλο θέμα, ότι αναπτύσσοντας πυρηνικές μονάδες, αναπτύσσεις και μια σειρά τεχνολογίες, αυτό είναι πολύ θετικό, εχμής, οι οποίες πάνε μαζί. Από τη Γαλλία επίσης, που πιστεύω ότι κανένας μας δεν μπορεί να δεχθεί ότι δεν υπάρχει μια ποιότητα ζωής γενικά και ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να περνούν καλά, η εμπειρία μου είναι τόσο από χωροθέτηση μονάδων όσο πυρηνικών, όσο και από μεταφορά αποβλήτων πυρηνικών για απεμπλουτισμό, ο επαγγελματικός τρόπος στον οποίο αντιμετώπιζαν όλοι οι φορείς τα θέματα ασφαλείας. Και επίσης εκτιμούσαν ότι η τεχνολογία αυτή είναι δικιά τους, δηλαδή την αγαπούσαν. Δεν θεωρούσαν ότι ήταν κάτι ξένο. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με αυτό που προϋπόθηκε για περί Κιουρί, αλλά αντιμετώπιζαν το όλο θέμα σαν να ήταν κάτι δικό τους, συσχετισμένο επίσης με την ανεξαρτησία τους. Το οποίο επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον. Το puzzle τολμώ να πω ότι είναι η θάλασσα, που νομίζω ότι το λύσατε και προηγουμένως. Και όσον αφορά, και με αυτό τελειώνω, το κόστος, σε τίποτα στην Ελλάδα δεν δουλεύουμε με το σύν, δηλαδή οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία δεν αποτιμάται στο βιολογικό της κύκλο. Δηλαδή από την αρχή που παράγεται μέχρι που εξαφανίζεται. Και κατά συνέπεια συγκρίνουμε εντελώς ανώμια πράγματα. Και αυτό συμφέρει σε εισαγωγικά, είναι μια διαδικασία η οποία δημιουργεί επιχειρήματα ένθεν και ένθεν σε διάφορα θέματα, τα οποία είναι εντελώς έολα, γιατί ακριβώς ουδέποτε γίνεται η ουσιαστική σύγκριση. Εκτιμώ ότι αν δεν μπούμε στα θέματα τα ενεργειακά και στα άλλα θέματα, σε ένα διάλογο πραγματικό, ο οποίος να πάει σε βάθος και να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε, γιατί μπορεί να είμαστε υπέρ, αλλά για κάποιους λόγους άλλους να μπορεί η χώρα να καλυφθεί χωρίς, ας πούμε, πυρηνική ενέργεια. Αλλά αν δεν ανοίξει ένας πραγματικός διάλογος, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε αποτελέσματα θετικά, τα οποία άλλωστε το βλέπουμε. Σε κανένα τομέα δεν έχουμε θετικά αποτελέσματα. Έχουμε ιδεολειψίες. Ευχαριστώ.
Δεν έχω να παρατηρήσω κάτι. Συμφωνώ με τις απόψεις σας. Είναι πολύ ενδιαφέρον και ευχαριστώ για την προσοχή σας και για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος...